Φίλες και φίλοι, χαίρετε και καλό μήνα! Ένα σύντομο ενημερωτικό βίντεο που αφορά αρκετούς από το κανάλι. Δείτε το, δεν θα κρατήσει πολύ. Ε, είμαι στις διακοπές, ξεκουράζομαι, αρχίζω και νιώθω όλο και καλύτερα. Αν θυμάστε, ε, μετά την επιστροφή από το πρόσφατο ταξίδι που έκανα στην Αθήνα για τα διαζώσεις ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια, ανέβασα ένα βίντεο με τίτλο «Υπόσχομαι να με προσέχω» στο οποίο σας είπα ότι θα αρχίσω να προσέχω περισσότερο τον εαυτό μου και την υγεία μου, επειδή τα έπαιξα <laughs> από την πολλή πίεση. Έτσι, ε, σταμάτησα τη διαδικασία να κάνω ξανά άλλο ε, ζωντανό διαζώσεις ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήρι στην Αθήνα. Όμως, ε, κάνω αυτό το βίντεο για να σας υπενθυμίσω ότι μια φορά το μήνα ούτως ή άλλως κάνω και θα συνεχίσω να κάνω το διαδικτυακό ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήριο το webinar δηλαδή στο Zoom, για όσου βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή στο κανάλι. Κάνω αυτό το βίντεο για όσου ενδιαφέρονται. Ε, να σας ενημερώσω το θέμα του επόμενου webinar, το οποίο θα γίνει το Σάββατο που μας έρχεται, 9 Δεκεμβρίου, ώρα 6 το απόγευμα μέχρι 9 το απόγευμα, ώρα Ελλάδο, ώρα Κύπρου, ώρα Ελλάδο, αυτή την ώρα, γιατί ξέρω ότι είστε και πολλοί από το εξωτερικό. Και έχουμε θεματάρα στο webinar. Θεματάρα. Η οποία είναι δυναμική αντιμετώπιση των αρκισιστών. Η απόφαση και η εφαρμογή του σωτήριου no contact. Το προηγούμενο webinar και στο τελευταίο διαζώσεις ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήρι είχαμε ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο ήταν Μήπω είμαι συνεξαρτώμενο, μήπω είμαι ναρκιστή, μήπω έχω ασφαλέ στήλτε μου, τι τύπο προσωπικότητα έχω, τα οποία θεωρητικά βίντεο για αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια και τα webinars υπάρχουν στο κανάλι. Και αν κάποιο μπει τώρα στο τρίτο ή και στο τέταρτο επίπεδο συμμετοχή, μπορεί να τα βρει. Είχαμε πει στα διαζώσει εργαστήρια πω το επόμενο θέμα θα ήταν αυτό που θα κάνουμε τώρα στο webinar. Ούτω ή άλλω πήγαιναν μαζί αυτά τα δύο. Το ίδιο θέμα γινόταν στα ζωντανά, το ίδιο θέμα γινόταν και στα διαδικτυακά. Και τα διαδικτυακά ζωντανά είναι δηλαδή, γιατί είναι σε ζωντανό χρόνο, μπαίνετε μέσα με την κάμερα, με τον ήχο, μπορείτε να μιλήσετε. Λοιπόν, άρα πάμε τώρα στο zoom και μιλάμε για το πώς αποφασίζω και πώς εφαρμόζω το no contact ως την απόλυτη δυναμική αντιμετώπιση των αρκησιστών στη ζωή μας. Λοιπόν, εάν θέλετε να συμμετέχετε στο webinar και δεν είστε ήδη στο τρίτο ή τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής, πρέπει να γραφτείτε τουλάχιστον στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή, πατώντας το σύνδεσμο ο οποίος θα υπάρχει στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Έτσι, ενημερωτικά, στο πρώτο επίπεδο στη συμμετοχή, όσοι είναι, μπορούν να παρακολουθήσουν όλα εκείνα τα playlists όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε διάφορα βιβλία. Όσοι είναι στο δεύτερο επίπεδο μπορούν να έχουν πρόσβαση στα βιβλία, αλλά και σε επιπλέον 200 βίντεο, το οποίο είναι μόνο για το δεύτερο επίπεδο και πάνω. Όσοι είναι στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή, έχουν πρόσβαση στα βιβλία, στα βιβλία τα οποία διαβάζουμε και σχολιάζουμε, έχουν πρόσβαση στα 200 και πλέον βίντεο τα οποία είναι χωρίς διαφημίσεις, έχουν πρόσβαση σε κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει χωρίς διαφημίσεις και έχουν πρόσβαση μια φορά το μήνα στο webinar το οποίο γίνεται μέσω Zoom και ξαναλέω αυτή την εβδομάδα που έρχεται, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, 6 με 9 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, θα είναι το επόμενο webinar, το οποίο θα γίνει μέσω Zoom. Όποιος μπαίνει στην εφαρμογή στο τρίτο επίπεδο και πάνω, θα βλέπει στην καρτέλα κοινότητα το σύνδεσμο του Zoom. Και να σας θυμίσω ότι έχουμε φτιάξει και ένα τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή, για το οποίο όμως μπορούν να προσπαθήσουν να μπουν μόνο γυναίκες, που έχει όλα τα προνόμια από τα προηγούμενα επίπεδα και έχει επίσης και το εβδομαδιαίο Zoom, με ερωτήσεις και απαντήσεις πάνω σε θέματα που αφορούν τα ζητήματα που σχολιάζουμε εδώ στο κανάλι Q&A, γυναικείο group στο Zoom. Αυτά, εσείς πώς είστε, είναι ωραία πάντως να αρχίσουμε να προσέχουμε τον εαυτό μας, είναι ωραία να ξεκουραζόμαστε, δεν σας το κρύβω ότι Έχω έρθει από το προηγούμενο Σάββατο και θα καθίσω μέχρι και το επόμενο Σάββατο. Ε, δύο εβδομάδε δηλαδή. Κανονικά οι διακοπέ για να είναι διακοπέ και να ξεκουραστεί πλήρω πρέπει να είναι τρει εβδομάδε λένε, αλλά τέλο πάντων θα, 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 θα προσθέσουμε και κάτι τα Χριστούγεννα. Ήταν δύσκολο στην αρχή για μένα να δεχθώ το γεγονό ότι θα ήμουν χωρί ευθύνε και υποχρεώσει και θα χαλάρωνα και θα ξεκουραζόμουν. Άρχισα να το αποδέχομαι όμω και να το απολαμβάνω. Πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μα. Βλέπετε στο τραπεζάκι πίσω μου και το βιβλίο μας. Το βιβλίο μας το οποίο σίγουρα το έχετε δει. Ε, έχω φέρει μαζί μου το αντίτυπο το πρώτο που το είχα πάρει, που εκτυπώθηκε και ειδικά για μένα. Και ε, το podcast το χθεσινό είχε σχέση με το βιβλίο και στο χθεσινό podcast διαβάζω τον πρόλογο του βιβλίου, τον πρόλογο της Αριστονίκης για το βιβλίο και το δικό μου τον επίλογο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που λαμβάνω τις φωτογραφίες σας στο Instagram, Πού είστε με το βιβλίο, και όσοι το παίρνετε, εάν θέλετε, στείλτε μου τις φωτογραφίες, θα τις ανεβάζω. Κάντε story, αναφέρετε με στο story και θα σας κάνω mention back. Φίλιά, ανεβαίνει και ένα βιντεάκι μετά το οποίο είναι πολύ βίντεο. Θα δείτε. Bye bye.